Λοιπόν, για αυτοδιοικητικές εκλογές θα μιλήσουμε σε αυτήν την ενότητα του δελτίου μας. Έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Γιάννη. Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, λοιπόν, δεν πήρατε ακόμη χρήσμα. Είστε το πρόσωπο των ημερών, να το πω. Καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρετε το χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Στα αυτιά μας φτάνουν οι πληροφορίες που και εσείς προφανώς ακούτε περισσότερο από εμάς. Φτάνει το ότι ναι, είμαστε αυτοί που είναι πιο μπροστά από όλους. Είστε το φαβορί δηλαδή. Στη διαδικασία επιλογής. Εσείς δηλαδή, κύριε Μπουτάρη, είστε υπερκομματικός. Είστε μια υπερκομματική προσωπικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς αυτό προσδιορίζεστε? Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δεν ανήκω τυπικά. Με την έννοια ότι δεν είμαι γραμμένος σε κανένα κόμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεστε με την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Είναι η τρίτη φορά, αν θέλετε, που εμπλέκομαι σε δημοτικές εκλογές και μόνο σε δημοτικές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ιδεολογικά, εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ μου. Είμαι στην σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε έτσι γενικότερα, πώς προσδιορίζεται η κεντροαριστερά. Δηλαδή, είμαι πολύ κοντά σε αυτό που πρεσβεύει η Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές, μην μπούμε σε τις λεπτομέρειες. Όμως έχω μια πάρα πολύ μεγάλη πεποίθηση το ότι στις δημοτικές εκλογές τα κόμματα πρέπει να αφήσουν τις κοινωνίες των πολιτών να λειτουργούν από μόνα τους, από μόνες τους. Πρέπει να βγαίνει η άποψη της πόλης, πρέπει να βγαίνει μέσα από την κοινωνία των πολιτών και όχι να εμφυτεύεται από το κόμμα, το οποίο εξ ορισμού δεν μπορεί παρά να προασπίζει τα δικά του συμφέροντα. Και επιπλέον έχουμε και ένα άλλο δυσάρεστο που συμβαίνει κατά κόρον, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Αναπτύσσονται διάφορες κομματικά, τοπικά, μικροσυμφέροντα, τα οποία δεν είναι ποτέ προς το καλό της κατάστασης. Εμείς καταφέραμε, αν μου επιτρέψετε αυτό, εμείς καταφέραμε σαν πρωτοβουλία, όπου έχουμε μέσα και από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε και από το τότε συνασπισμό, σήμερα Δημοκρατική Αριστερά που μας στηρίζει, έχουμε καταφέρει όχι απλά να ισορροπούμε, να ζούμε καλά μεταξύ μας. Και αυτό κάνει εντύπωση σε όλους. Πώς καταφέρουμε τόσο ανώμοι άνθρωποι να μπορούμε και να δουλεύουμε, διότι δουλέψαμε 4 χρόνια, δεν είμαστε αμέτωχοι. Εσείς καταφέρατε με την ομάδα σας να ζείτε καλά και να ισορροπείτε. Ο Θεσσαλονικιός πολίτης ζει καλά? Όχι. Έχετε ξεκάθαρη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης αλλά και η πόλη συνολικά? Εγώ έχω το προνόμιο σε σχέση με όλους τους άλλους να έχω παρακολουθήσει τη ζωή της πόλης στα 4 τελευταία χρόνια και από μέσα και απ' έξω. Δηλαδή και ζώντας την καθημερινότητα της πόλης αλλά και ζώντας την μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω ποια είναι τα προβλήματα, βλέπω ποιος είναι οι κακοί τρόποι αντιμετώπισης, βλέπω ποιοι είναι οι καλοί τρόποι αντιμετώπισης, βλέπω τις δυσκολίες με τον Καλλικράτη, τώρα με τον Καλλικράτη και απαντάω σε αυτήν την ερώτηση. Αύριο γίνεστε δήμαρχος. Ναι. Τι θα κάνετε, πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα? Πολλά από τα προβλήματα είναι εδώ και χρόνια γνωστά. Τα προβλήματα είναι θηριώδη και είναι και χρόνια γνωστά. Υπάρχουν τριών ειδών προβλήματα. Ένα είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά που γίνονται με απλές αποφάσεις, με απλή εφαρμογή και τήρηση κάποιων νόμων ή κάποιων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Παραδείγματος χάρη λεωφορείοδρομοι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη το πάρκινγκ. Εκεί δεν θέλει λεφτά για να πείσει στον κόσμο ότι δεν πρέπει να παρκέρνει μέσα στο λεωφορείοδρομο ή δεν θέλει λεφτά για να πείσει στον κόσμο ότι δεν πρέπει να παρκέρνει πάνω στο πεζοδρόμιο. Εκεί δεν χωράει συζήτηση. Πάρκαρες πάνω στο πεζοδρόμιο ή πάρκαρες σε παράνομο χώρο, θα σου κόψω κλίση και βαριά κλίση. Τώρα, το πού θα παρκάρω εγώ το αυτοκίνητό μου είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, όμως αυτό ακριβώς, επειδή με προκαλείτε τώρα να εκφράσω τα συμφέροντα των πολιτών έτσι όπως το θέτετε. Πολύ σωστά το λέτε, είναι να πληρώσει ο πολίτης και ο οδηγός πρόστιμο, όταν όμως υπάρχουν και διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης. Θα σας πω το εξής. Και τους παρέχει ο Δήμος. Για να μπορέσει να γίνουμε μια... Ας το πάρουμε λίγο πιο έτσι, πλατιά. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε μια πόλη με αυτοκίνητα ή μια πόλη για τους πεζούς. Μια πόλη για τα αυτοκίνητα ή μια πόλη για τους πεζούς. Σήμερα η πόλη είναι ασύστολα υπέρ των αυτοκινήτων. Ο πεζός δεν έχει θέση ούτε στο πεζοδρόμιο ούτε στο δρόμο. Άρα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε αυτό. Από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε αυτό, θα πρέπει να δώσουμε μια λύση στην γρήγορη μετακίνηση ή στην απρόσκοπτη μετακίνηση του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, κύριε Βαντίδη. Ότι το αυτοκίνητο, καλός ή κακός, είναι status symbol για τον κόσμο.
Σε και ειδικά πολύ, για τον Έλληνα, εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Και αυτό σε όλη την Ελλάδα, δεν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Σε όλη την Ελλάδα, το να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο και να το παρκάρω μπροστά στο καφέ που θα καθίσω να πιω τον καφέ μου και να το μοστράρω στους φίλους μου, αυτό είναι ένας τρόπος ζωής. Πρέπει να πείσουμε το Θεσσαλονικιό ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν εξυπηρετεί κανέναν, ούτε τον ίδιο. Για την ποιότητα ζωής συνολικά σε αυτή την πόλη, πώς θα μεριμνήσετε και πώς θα υλοποιήσετε το όραμά σας, τα σχέδιά σας, τις προσδοκίες σας. Και σας ρωτάω, γιατί εκτός από το κυκλοφοριακό, η πόλη υποφέρει από πολύ τσιμέντο, από έλλειψη ελεύθερων χώρων, από χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες που θα μπορούσαν να ήταν εύκολα προσβάσιμοι. Με καλή διάθεση. Με καλή διάθεση και αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, κύριε Βαντίδη μου. Όταν πας στην εκκλησία και αρχίζει, λέει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Δεν λέει πρώτα μετά αγάπης, πρώτα μετά φόβου λέει. Άρα ο Γερμανός γιατί ζει έτσι πως ζει. Διότι έχει μια αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Δεν μας λείπουν οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν. Η εφαρμογή μας λείπει. Αυτό είναι το ένα. Ωραία. Το δεύτερο πακέτο είναι πώς θα μπορέσουμε αυτή την πόλη η οποία είναι μολυσμένη, η οποία είναι πυκνοκατοικημένη, η οποία ασφιχτιά, πώς θα μπορέσουμε να την κάνουμε να αναπνεύσει λίγο. Πώς θα αναπνεύσει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Πράσινες Θάλασσες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Αναζήτηση Δημόσιων Χώρων. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται, σε συνάφεια πάντοτε με τους δημόσιους χώρους, πεζοδρομήσεις. Κόψτε, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Είστε διατεθειμένος να σπάσετε αυγά και να κάνετε ομελέτα. Αν δεν ήμουν διατεθειμένος, κύριε Βαντίδη μου, δεν θα κατέβαινα για υποψήφιο δήμαρχος. Ναι, η ομελέτα όμως προϋποθέτει πολλές φορές σκληρές αποφάσεις και ριζικές τομές. Μεγάλες συγκρούσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Καλλικράτης είναι ένα εξαιρετικά καλό εργαλείο. Σε αυτή τη φάση, έστω και αν είναι ακόμα πρωτόγνωρο, είναι εξαιρετικά καλό εργαλείο για την νέα δημοτική κατάσταση. Με τα οικονομικά του Δήμου έχετε σχέση όσον αφορά σχέση ενώ γνώση της κατάστασης. Έχουμε μια γνώση σημαντική στο επίπεδο του τι γίνεται με τα ταμεία, τι γίνεται με τα... Στην κατεύθυνση της διαφάνειας που γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ από την εμπειρία μου την επιχειρηματική, αν θέλετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργεί ένα σύστημα χωρίς να υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ένα σύστημα απόδοσης λογαριασμών κάθε μήνα, αυτό που λέμε μηνιαίο απολογισμό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς ένα σύστημα. Ο Δήμος είναι ρεμπετασκέρι. Ακόμα και ο ετήσιος απολογισμός που γίνεται του Δήμου. Πιο πολύ απολαμβάνουμε τις φωτογραφίες του Δημάρχου παρά τα νούμερα. Αυτό δεν τώρα να υποθέσω ότι ήταν σαφέστατη αιχμή για τη διοίκηση του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Σαφέστατη, είναι ξεκάθαρο, όχι αιχμή απλώς. Τι κατηγορία, έχετε να προσάψετε κατηγορία. Στην απερχόμενη δεν είναι, διοίκηση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια κατάχρηση η οποία έχει φτάσει στα 37 εκατομμύρια, πόσα λένε οι αυτές, η οποία να φεύγουν λεφτά από το Δήμο τα τελευταία 7 χρόνια και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Το μπακάλι τη γειτονιά να πα, σου μπακάλι, κάνει την ημέρα ταμείο. Και ξέρει ποιο τον έκλεψε και ποιο δεν τον έκλεψε. Αν έφυγε και πήρε και δύο ντομάτες μαζί ή όχι. Είναι δυνατόν στο Δήμο να λείπουν 37 εκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανένα. Θα τρελαθούμε όλοι μαζί στο τέλος. Μάλιστα. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς, δηλαδή. Εσείς ως δημοτικός σύμβουλος δεν είχατε τη δυνατότητα, όχι μόνο εσείς, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, να ελέγχετε τη διοίκηση καλύτερα. Ο μόνος έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε, οι έλεγχοι που προσπαθούμε να κάνουμε, πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργεί ένα σύστημα. Ναι, διαφωτίστε μας. Ο τρόπος γιατί δεν με τον οποίο ειδικοί. Προσπαθούμε να πάρουμε στοιχεία από το Δήμο. Αν δεν θέλω να σας δώσω, άλλος δεν στα δίνει. Τι χρώμα θα έχουν αυτές οι εκλογές? Ας μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, για να μην το πάμε συνολικά. Τι χρώμα όμως θα έχουν, και δεν είναι ο κομματικό χρώμα. Διαφέρουν πάντως από τις άλλες εκλογές. Προφανώς διαφέρουν. Ο κόσμος δεν θέλει πια να ακούσει για κόμματα. Και έχει γίνει της μόδας να δηλώνουμε όλοι ανεξάρτητοι. Θεωρείτε ότι είναι της μόδας δηλαδή? Νομίζω ότι είναι της μόδας. Και εκτός από εμάς, οι οποίοι αποδείξαμε στις προηγούμενες εκλογές ότι όχι μόνο είμαστε ανεξάρτητοι, αλλά ένα ανεξάρτητο σχήμα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Το σχήμα λοιπόν αυτό που μόλις τώρα επικαλεστήκατε έχει ολοκληρωθεί, έχει πάρει τη μορφή ψηφοδελτίου? Όχι, το ψηφοδέλτιο το ετοιμάζουμε, θα αρχίσουμε να το ετοιμάζουμε τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει 200 άτομα. Ηχηρά ονόματα, ηχηρές προσωπικότητες της πόλης. Απ' όλα. Εκείνο που είναι το βασικό, κύριε Βαντίδη μου, είναι να μπουν άτομα τα οποία
με τη συμμετοχή τους είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στα Δημερισματικά Συμβούλια και κυρίως στα Δημερισματικά Συμβούλια, αυτοί θα δώσουν μια νέα πνοή στην πόλη. Αυτό που λείπει από την πόλη και αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα το δικό μας. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς το λέμε. Λέω, μήπως μας επιφυλάσσετε καμία έκπληξη. Αν θέλετε, πρωτοβουλία πλάς. Πρωτοβουλία πλάς. Να, είδατε λοιπόν. Σας πίεσα λίγο παραπάνω, το βγάλατε το πλάς. Δεν θα το περάσουμε έτσι άλλο. Με αυτό το λέμε μεταξύ μας. Είναι πρωτοβουλία πλάς. Δεν είναι η πρωτοβουλία που ήταν. Είναι λίγο διαφορετική τώρα. Λοιπόν, το δικό μας το στοίχημα είναι να μπορέσουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο να αλλάξουμε την ψυχολογία του κόσμου, να εμφυτεύσουμε στον κόσμο μια ψυχολογία συμμετοχής. Δεν γίνεται να απέχεις από τα κοινά. Αλλιώς δεν ζεις στην πόλη. Αν θες να απέχεις από τα κοινά, πάρε ένα χωράφι και τράβα στο χωριό. Αυτό είναι η ευθύνη των πολιτικών συνολικά να το πετύχουν. Είναι το στοίχημα λοιπόν όλων των πολιτικών και στοίχημα δικό σας. Μακάρι να τα καταφέρετε. Καλή επιτυχία να έχετε στον αγώνα που δίνετε. Να είστε καλά. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κύριε Κουτάρη.